Αγαπητοί τηλεθεατές στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου αναμεταδίδεται αυτή η εκπομπή, χαίρετε. 11η Μαΐου σήμερα και δεν πρέπει να αντιπαρέλθουμε, να προσπεράσουμε αυτή την ημέρα, διότι έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία μας. Στις 11 Μαΐου του 330 έγιναν τα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ήδη βρισκόταν στην πορεία της μετεξελίξεώς της σε ελληνική αυτοκρατορία. Το ελληνικό έχει σχέση κυρίως με τον πολιτισμό και μετά και με τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Τις 11 Μαΐου λοιπόν έγιναν τα εγγένεια της νέας Ρώμης. Έχουμε μεταφορά της πρωτευούσης από την παλαιά Ρώμη που και αυτή ελληνική προέλευση είχε ή στην νέα Ρώμη. Και μάλιστα υπάρχει μια διαδικασία η οποία συγκινεί ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, διότι ο τόπος που είχε επιλέξει ο Μέγας Κωνσταντίνος, και πιστεύω ότι και γι' αυτό μόνο υπήρξε Μέγας, διότι αντιλήφθηκε το πνεύμα των καιρών και ότι έπρεπε το κέντρο της αυτοκρατορίας, μιας αχανούς αυτοκρατορίας, να μεταφερθεί ανατολικότερα. Η προσπάθειά του και η επιλογή του η πρώτη ήταν να γίνει η νέα πρωτεύουσα εις το Ήλιον, εις την Τρία. Αλλά τα κείμενα μας λένε ότι άγγελος Κυρίου ενεφανίστη στον ύπνο του, πέστε το, δεχθείτε το όπως θέλετε, όχι ότι είναι ψέμα, για μένα είναι απόλυτη αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην ιστορία δεν μπορούμε να έχουμε εξωγήινους παράγοντες και εξωιστορικούς παράγοντες. Ο άγγελος Κυρίου τον προέτρεψε, απεφάσισε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος να μεταφέρει την προσπάθειά του στα ερείπια τότε, σε μια πολύχνη που εσώζεται και ήταν η παλαιά αποικία των Μεγαραίων, των Βυζάντιων. Έτσι λοιπόν ο ελληνισμός έρχεται στο προσκήνιο και από τότε αρχίζει μια διαδικασία αναδείξεως του ελληνισμού η οποία κορυφώνεται κατά την εποχή του Ιουστινιανού 6ος αιώνας και κατά την εποχή του Ηρακλείου 7ος αιώνας, όταν από τον Ιουστινιανό και μετά η ελληνική γλώσσα γίνεται και γλώσσα της διοικήσεως του κράτους, της αυτοκρατορίας, με τις νεαρές, τη νέα νομοθεσία του Ιουστινιανού. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν εισερχόμεθα στις 11 Μαΐου του 330. Το όνομα της αυτοκρατορίας, Νέα Ρώμη, που σώζεται μέχρι σήμερα στο τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχου, Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, Οικουμενικός Πατριάρχης, θα μου επιτραπεί να πω ότι το σωστό είναι Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, διότι το Κωνσταντινούπολη σε δόθη τιμητικά αργότερα για τον ίδιο αιώνα πάντως, τον 4ο αιώνα για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας απόψε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ένας γνωστός στην εκπομπή μας επιστήμων, κοινωνιολόγος πανεπιστημιακός, ο κύριος Ηλίας Φιλιππίδης. Τον γνωρίζετε όλοι και συχνά, πραγματικά το λέγω, για τον κύριο Φιλιππίδη και για κάποιους άλλους εκ των συνομιλητών μας, με ρωτάτε εις τον δρόμο πότε θα ξανακούσουμε το Α ή το Β πρόσωπο. Σε αυτά τα πρόσωπα ανήκει και ο κύριος Φιλιππίδης. Γιατί θα μας μιλήσει, τον παρεκάλεσα να μας μιλήσει για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδος. Πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Να ακούσουμε πέρα από τον ξηρό πολιτικό λόγο και μάλιστα τον κυβερνητικό που πάντοτε προσπαθεί να συσκοτήσει τα πράγματα, είναι ευνόητο, το κάθε κυβέρνηση σε αυτό επιδιώκει, να ακούσουμε και έναν καθαρό λόγο ενός νομικού και αρίστου κοινωνιολόγου για να δούμε ποιες ελπίδες έχουμε να φύγουμε από αυτό το χάος, πότε και πώς θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Χριστός Ανέστη κύριε Φιλιππίδη. Αληθώς πατέρα Γεώργιε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Πάντα στη διάθεσή σας. Ο λόγος είναι δικό σας. Πέστε μας, από πού θέλετε να αρχίσετε. Ήδη το ξεκινήσατε ως θέμα, πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Αυτό είναι βασικά το κυρίαρχο ερώτημα στην εποχή μας και βασανίζει τη σκέψη κάθε Έλληνα και την τσέπη του. Ελπίζω να βασανίσει και την ψυχική μας διάθεση με την έννοια ότι θα πρέπει να πάρουμε τη σωστή, να τοποθετηθούμε ψυχικά, εγκεφαλικά και στρατηγικά απέναντι στα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να βγούμε με τις λιγότερες συνέπειες από αυτό το τούνελ, το οποίο έχει βάθος, έχει μήκος, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει
και τι αράχνες, σκορπιούς, οτιδήποτε μπορούμε να συναντήσουμε στο δρόμο μας. Μάλιστα. Και αν μπορέσουμε να έχουμε και ένα φακό μαζί μας, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και ο φακός αυτός είναι το πνεύμα, είναι οι πνευματικές δυνάμεις αυτού του πολιτισμού, τις οποίες δυστυχώς φροντίσαμε να τις σβήσουμε. Έτσι. Το πνεύμα με πι κεφαλαίο και πι μικρό. Ακριβώς. Και ονοώ νοήτως. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί αυτό κυρίως χάνουμε στις δύσκολες στιγμές και μακάρι εκείνοι που το ξαναβρίσκουν. Ναι. Οπότε, λοιπόν, τώρα το θέμα είναι πώς βρεθήκαμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα σας έθετα σε αυτό και το... εγώ. Ναι. Ή να πούμε πρώτα ότι να το προσδιορίσουμε κοινωνιολογικά, πολιτικά, οικονομικά, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Είναι ένα μεσοδιάστημα, προσωπικά το προσδιορίζω ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική χρεοκοπία. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι η εξωτερική χρεοκοπία, δηλαδή η σχέση μας με τους δανειστές μας. Παρακαλώ αναλύστε το αυτό, γιατί με ενδιαφέρει εσωτερική, εξωτερική χρεοκοπία. Λοιπόν, τι σημαίνουν οι όροι αυτοί? Μάλιστα. Η εξωτερική χρεοκοπία είναι αυτό που εκδηλώνεται πλέον γενικός και νομικός. Μάλιστα. Και οικονομικός. Παύση πληρωμών, με μία λέξη. Και στο όσοι είναι νομικοί το ξέρουν αυτό, ότι είναι βασικός όρος χρεοκοπίας η παύση των πληρωμών του οφειλέτη. Όμως έχει προηγηθεί η εσωτερική χρεοκοπία, δηλαδή η αποτυχία του συστήματος διαχειρίσεως, του ταμεία μας, να το πω έτσι, διότι πιστεύω πια επιτέλους να το αντιληφθήκαμε ότι κάθε χώρα σε αυτόν τον κόσμο λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Η Ελλάδα είναι η Ελλάς ΑΕ. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι μας βλέπουν οι άλλοι. Και με αυτή την έννοια γράφτηκαν και όσα σχόλια στο διεθνή τύπο και ιδιαίτερα στο γερμανικό. Οι Έλληνες είναι έτσι, η ελληνική τραγωδία, η Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κτλ. Αυτή η συλλογική όρη, Έλληνες, Ελλάδα, ελληνική τραγωδία, έχουν ένα συλλογικό χαρακτήρα, αλλά δεν είναι μια χήμα κατάσταση, είναι ένα οργανωμένο σύνολο. Αυτό το κράτος, το ελληνικό κράτος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση από οικονομικής πλευράς και πολιτικής πλευράς, λειτουργεί ως μια ανώνυμη συμμετοχική εταιρεία, όπου ο λαός είναι και εργαζόμενοι, ζούνε μέσα σε αυτή την εταιρεία, από τις πωλήσεις, από τις εξαγωγές βασικά αυτής της εταιρείας, και παράλληλα είναι και μέτοχοι, παίρνουν το μέρισμα από το κέρδος. Όταν η εταιρεία αυτή δεν έχει κέρδη, είναι επόμενο να φαλυρίσει. Κάναμε κάτι άλλο για να αποφύγουμε, επειδή είχαμε μόνιμο έλλειμμα στις εξαγωγές μας, δηλαδή είμαστε μία εταιρεία, να το πω έτσι, η οποία δεν παράγει αρκετά για να συντηρήσει τις απαιτήσεις του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, το οποίο βέβαια στα τελευταία 30-40 χρόνια έχει ανέβει ασύγκριτα. Κανείς δεν βγαίνει πια στο δρόμο με μπαλωμένο πουκάμισο ή σκισμένο παντελόνι ή σακάκι. Εκτός κι αν είναι μοντέρνος και το κάνει επικίνδυνο. Ακριβώς. Και το έχει πληρώσει ειδικά για να είναι έτσι. Μάλιστα. Οπότε όταν ανεβαίνει το επίπεδο, είναι επόμενο να χρειάζονται και περισσότερες εισπράξεις. Είχαμε μάθει εντωμεταξύ ένα κόλπο βέβαια, το οποίο τώρα μας το χρεώνουν οι Ευρωπαίοι, ότι μάθαμε να ζούμε με δανεικά. Δεν ήταν αρκετές εισπράξεις μας για να συντηρήσουμε το βιωτικό μας επίπεδο και αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε. Και ως ατομικά καταναλωτικά δάνεια, ως νοικοκυριά, ο καθένας με 5-6 πιστωτικές κάρτες, και ως κράτος δανειζόμαστε συνέχεια. Μόλις είχαμε πρόβλημα, η κυβέρνηση δεν είχε και έβρισκε. Το χρήμα υπήρχε τα τελευταία, υπήρχε στο τράπεζες. Μα από την Επανάσταση του 21 ζούμε συνεχώς μέχρι σήμερα με δάνεια, με το νεότερο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το παλαιότερο. Και αυτό ακριβώς, ότι είναι μια παλιά κράτη. Παράδοση, αλλά τότε τουλάχιστον ήταν μια ανάγκη, επειδή η Ελλάδα δεν παρήγαγε αρκετά, είχε έλλειμμα με τα γεωργικά μονοπροϊόντα, δεν μπορούσε. Είχε πάντα ανοιχτά μέτωπα, πολεμικά μέτωπα, μεγάλες περιπέτειες πολεμικές, οι οποίες απορροφούσαν τεράστια ποσά για εκείνη την εποχή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα στην Ευρώπη τότε
ήταν μια υπολογίσιμη πολεμική δύναμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή η Ψωροκόστενα, η φτωχή η Ελλάδα, συντηρούσε στρατό που οι Άγγλοι, ας πούμε, το υπολόγισαν και το ζήλευαν. Και από πλευράς μαχητικότητας είχαμε το πρώτο αεροπλάνο σε πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε το πρώτο υποβρύχιο, τορπιλάκατη, το θορυχτό Αβέροφ. Ήτανε τότε σαν να λέμε, ας πούμε, αεροπλάνα, πολεμικά αεροπλάνα τέταρτης γενιάς. Λοιπόν, όταν, τότε λοιπόν κάπως δικαιολογείται αυτή η διαφορά. Αλλά από τα μεταπολεμικά χρόνια και μετά, και ειδικά όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το να μην μπορούμε να παράγουμε ενώ είχαμε τις δυνατότητες, έτσι, πέρα από τη σταφίδα ή τον καπνό που ήταν τα βασικά ελληνικά προϊόντα παλιά ή το λάδι, έπρεπε να είχαμε περάσει σε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας. Δεν μας έλειπε η μόρφωση. Παλιά οι άνθρωποι ήταν, οι περισσότεροι ήταν αμόρφωτοι. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό διπλωματούχων. Συγγνώμη, επειδή έχουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, ναι, απλώς παρενθετικά θα το πείτε, μήπως τυχόν ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρώπης, της άλλης Ευρώπης, φτάσαμε στο να διαφορήσουμε τελείως για τις παλαιές καλλιέργειες, διότι νομίζω ότι επέβαλαν, ή στη Μακεδονία επί παραδείγματι, επέβαλαν νέες καλλιέργειες. Μήπως εκεί είναι το πρόβλημα? Αν μέναμε δηλαδή σε αυτά που εμείς είχαμε, αλλά τα είχε και η Ισπανία, τα είχε και η Ιταλία, μήπως συνετέλεσε και ο ξένος παράγων στο να νεκρωθεί αυτή η παραγωγή? Απλώς μία σύντομη απάντηση. Οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτή είναι μία εταιρεία πάλι, έτσι, που είχε τις διάφορες χώρες ως συνεταιρισμούς. Είναι, ας το πούμε έτσι, μια εταιρεία holding συνεταιρισμών. Και ας περιοριστούμε τώρα στη γεωργική παραγωγή της κάθε ευρωπαϊκής, ναι, χώρας. Η Γαλλία με τα κρασιά της, η Ισπανία το ίδιο και με το λάδι, η Ιταλία πάλι με το λάδι κτλ. Και η Ελλάδα. Οπότε τίθεται το θέμα ποσοστώσεως. Πόσα, ας πούμε, σε τι ποσότητα πρέπει να παράγει κάθε χώρα για να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνολική εταιρεία να το διαθέσει αυτό στο εξωτερικό ή να το επιδοτήσει. Γιατί η κάθε γεωργική παραγωγή της κάθε χώρας είχε και το δικαίωμα, ανάλογα με την παραγωγή της, να επιδοτείται. Σύμφωνοι. Και μάλιστα πάνω από το μισό της εκατό, 50% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πήγαινε για γεωργικές επιδοτήσεις και κυρίως στις χώρες του Νότου. Μήπως η επιβολή λοιπόν άλλων καλλιεργειών κατά τις ανάγκες του ευρυτέρου ευρωπαϊκού χώρου ήσαν η αφορμή να σταματήσουμε κι εμείς κάθε προσπάθεια και να μην έχουμε δυνατότητα αλλαγής ήταν, της παραγωγής ήταν αναπόφευκτη μας. Μια αλλαγή, με την έννοια ότι κάποια προϊόντα πλέον για λογαριασμό της Ευρώπης δεν ήταν ανταγωνιστικά σε σχέση με τη διεθνή αγορά. Γιατί πάλι στην Ευρώπη θα πήγαιναν. Η αγορά μας θα ήταν κυρίως και ευρωπαϊκός χώρος. Ή και έξω επιδοτούνται και εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. Ναι, αλλά να φτάσουμε τώρα να εισάγουμε κρεμμύδια, να εισάγουμε πατάτες, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία δεν είναι δύσκολο ούτε απαγορευμένο στον ευρωπαϊκό χώρο να καλλιεργήσουμε, νομίζω. Εισάγουμε από την Αίγυπτο, από ανατολικές. Είναι διπλό το πρόβλημα. Άρα, παραδείγματος χάρη, το ελληνικό μπαμπάκι έπρεπε να τελειώσει. Μάλιστα. Ή ο καπνός, κλασικό παράδειγμα και αυτό, ο καπνός. Από τη στιγμή που θέλουμε να απαγορεύσουμε και το κάπνισμα, μάλιστα, ο καπνός έπρεπε να τερματιστεί ως βασικό εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας. Το μπαμπάκι, το οποίο όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιστικό, αλλά και δεν είναι κατάλληλο για το κλίμα της Ελλάδας, γιατί είναι φοβερά υδροβόρο. Επομένως και αυτό έπρεπε να αλλάξει. Μας είπαν να περιορίσουμε την παραγωγή της αμπέλου, να περιορίσουμε τα εκτάσεις, ας πούμε, των αμπελώνων. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Εάν εμείς μπορούσαμε να είχαμε μια διαφοροποίηση και να πούμε ότι τα αμπέλια μας έχουν μια αλφα ποιότητα ή το λάδι μας έχει μια κλίμακα ποιοτήτων και επομένως δημιουργούμε ένα εσωτερικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν τη συμφέρει να καταργήσει συνολικά αυτή την παραγωγή, αλλά να μας πει ότι το λάδι τρίτης κατηγορίας, αυτό παραδείγματος χάρη το παράγει και η Ιταλία, δεν χρειάζεται εσείς, έχετε την πρώτη και τη β' κατηγορία. Όταν εμείς παράγουμε πράγματα τρίτης κατηγορίας, τότε η ομάδα, η περιφέρεια του ανταγωνισμού αυξάνει. Μάλιστα. Και η πίεση στον καθένα που παράγει τα ίδια προϊόντα αυξάνει.
Επομένως πίεζε, αυτή η πίεση της Ευρώπης ήταν θετική, ότι μας έδινε την όθηση να αναπτυχθούμε προς τα πάνω, να διαφοροποιηθούμε ποιοτικά. Εμείς δεν ανταποκριθήκαμε δεν από το κάνω. Αυτό. Άρα είναι ένα από τα αίτια της κρίσεως. Οπωσδήποτε. Και παρακαλώ αναπτύξτε οπωσδήποτε μας αυτό το θέμα, γιατί πώς φτάσαμε εδώ. Ακριβώς διότι εισρεύσανε τεράστια ποσά επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια ήταν και πολιτικό το θέμα, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να πιέζει τις κυβερνήσεις, έλεγε κάντε αυτά και τα λοιπά, και να φροντίσει κάθε κυβέρνηση να πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Αν δεν το έκανε, τότε υπήρχαν εντάσεις, το κλασική περίπτωση το Σύμφωνο Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν το τηρεί ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία τελικά, οι κυριότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αλλά για να έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, ναι, θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε τις επιδοτήσεις αυτές, όχι ποσοτικά, αγρότη πόσα κιλά μπαμπάκι ζήγησέ τα, ναι, είναι 3 τόνοι, ωραία, πάρε τόσα ευρώ ας πούμε για το κάθε κιλό. Αυτή η ιστορία έπρεπε κάποτε να έχει σταματήσει, ή να λέγαμε παίρνεις για την παραγωγή σου τόσο, αλλά σου κρατάω απόθεμα στον συνεταιρισμό σου ένα ποσοστό 20-30% για την εξασφάλισή σου για τη μελλοντική παραγωγή. Και θα σου έχω και τον γεωπόνο που θα κοιτάξει το έδαφος σου, θα το εξετάσει σε ατομική περίπτωση, κάθε καλλιέργεια ατομικά. Τι έδαφος είναι αυτό? Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, που έχουμε μια τρομερή εντατικοποίηση κάθε είδους παραγωγής, ακόμα και στη Γεωργία υπάρχει εντατικοποίηση και έλεγχος της ποιότητας και της ιδιαιτερότητας του εδάφους κατά χιλιόμετρο, ακόμα και κατά όσο θέλει ο ιδιοκτήτης της φάρμας, να πούμε. Θέλει να ελέγξει την ποσότητα που παράγει και την ποιότητα που παράγουν 100 τετραγωνικά μέτρα από την πλαγιά ενός λόφου σε σχέση ας πούμε με το επίπεδο χώρο. Αν η διαφορά του φωτός, ξέρω εγώ, ή της κλίσεως ή της αποστάσεως από τον υδροφόρο ορίζοντα επηρεάζει την παραγωγή του. Και πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό? Μάλιστα. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια παραγωγή η οποία ξεπερνά και το πρόβλημα της μεταφοράς, όταν είναι εντατικοποιημένη, αυξάνει και μπορεί να αναλάβει και το κόστος ακόμα της αεροπορικής μεταφοράς. Και να φτάνει στην Ευρώπη ένα τέτοιο προϊόν, είτε από την Βόρεια Αμερική είτε από τη Λατινική Αμερική, και να είναι φθηνότερο από τα ελληνικά προϊόντα. Επομένως, ας πούμε, σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να επιδοτώ τα ακριβά τα προϊόντα τα δικά σου? Σωστό. Και να μην επιτρέπω εισαγωγές. Σωστό, με την ευρωπαϊκή λογική. Ναι, ακριβώς, με την εμπορική, καθαρά εμπορική έννοια. Ή το άλλο, ότι η Ευρώπη είναι μια πλούσια χώρα, η οποία όμως έχει υποχρέωση απέναντι και σε φτωχές τρίτες χώρες. Τι παράγουν αυτές οι χώρες? Κρεμμύδια. Ωραία, να φέρουν κρεμμύδια στην Ευρώπη. Ποιοι το πληρώνουν αυτό, το ότι έρχονται φτηνά κρεμμύδια από τις Ινδίες, ας πούμε, στην Ευρώπη? Οι χώρες, οι φτωχές της Ευρώπης του Νότου, που παράγουν και αυτές κρεμμύδια. Έτσι. Άρα έπρεπε όμως να είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα εγκαίρως και να είχαμε ανεβάσει την ποιότητα των κρεμμυδιών μας, να το πω έτσι, που να μπορεί ο Γερμανός στη λαϊκή του αγορά να λέει ότι θέλω το ακριβό ελληνικό κρεμμύδι, διότι είναι αυτό και αυτό καλύτερο από τα εισαγόμενα. Και να υπάρχει και το εισαγόμενο και να είναι φτηνότερο. Πολύ σωστά μας τα είπατε. Λοιπόν, ο ευρωπαϊκός χώρος και μάλιστα οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης από πάσης πλευράς, όχι και πολιτικής αλλά κυρίως οικονομικής κλπ., προτάσουν το δικό του συμφέρον πρώτα. Το συμφέρον των κεντρικών χωρών της. Οικονομικά. Για όλους πάντα εννοείται. Εδώ λοιπόν είναι το δικό μας, νομίζω, το μειονέκτημά μας, ότι από ό,τι κατάλαβα με την ωραία ανάλυση που μας κάματε, δεν θελήσαμε και δεν μπορέσαμε γι' αυτό το λόγο να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες ώστε και οι καλλιέργειές μας να συνεχιστούν, να ανεβούν σε ένα άλλο επίπεδο για να έχουν ανταγωνιστικότητα. Και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις της ποιοτικής, όχι αναβαθμίσεως, ποιοτικής προβολής και αξιοποίησης του προϊόντα μας. Η τυποποίηση, παραδείγματος χάρη. Άλλο να στέλνεις χύμα λάδι ή χύμα ροδάκινα στις λαϊκές αγορές του Μονάχου και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, και άλλο αυτά να είναι τυποποιημένα, ισομεγέθη, σε μια συσκευασία ανάλογη και ελεγμένα όσον αφορά τα φυτοφάρμακα.
όταν η Ρωσία ή η Γερμανία, το Μόναχο, πανηλημμένως μας έχουν στείλει στα φύλλα και άλλα προϊόντα μας τα έχουν στείλει πίσω, επειδή από μετρήσεις διαπιστώσανε ότι ήταν βεβαρημένα από φυτοφάρμακα. Το ξέρουμε τώρα ότι στην εντατική προσπαθήσαμε και εμείς να εντατικοποιήσουμε την γεωργική μας παραγωγή με τα λεγόμενα θερμοκήπια. Αλλά το τι βομβαρδισμός χημικών γίνεται σε αυτά τα θερμοκήπια είναι το κάτι άλλο, που στο τέλος καταντούν να είναι επικίνδυνα και για εμάς τους ίδιους. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στις βαθύτερες αιτίες της κρίσεως. Οι βαθύτερες είναι και εσωτερικές και εξωτερικές. Δηλαδή. Ας ξεκινήσουμε από τις εξωτερικές πρώτα απ' όλα, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος κατά του ευρώ. Δηλαδή πρέπει να δούμε κάτι που και αυτό δεν ανήκει στην οτροπία μας. Θέλουμε τελευταίοι να μαθαίνουμε ότι είμαστε οι απατημένοι σύζυγοι, να το πω έτσι. Δεν θέλουμε να βλέπουμε, να το πω με τη θεολογική ή με την καλύτερη έννοια του όρου, να βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Μάλιστα. Τα σημεία των καιρών... Με σχατολογικό περιεχόμενο. Και αυτό, ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο δεν μειώθηκε ο ανταγωνισμός, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μετά το 1990 που κατέρευσε ο διπολισμός μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου. Τότε θυμάμαι γινόντουσαν σεμινάρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο κυρίως, άλλα επιστημονικά σωματεία κτλ. Και άκουγες τώρα πανεπιστημιακούς καθηγητές να μιλάνε ότι τέρμα η πόλεμη, τέρμα η επανάπτυξη που υπήρχε στον ανταγωνισμό, ο Θουκυδίδης τέρμα, εξεπεραστεί η εποχή του, ο οποίος έβλεπε παντού δαίμονες και συγκρούσεις κτλ. Και από εδώ και πέρα η ανθρωπότητα περνάει σε μια αναβαθμισμένη, πολιτισμένη, ειρηνική περίοδο, όπου τα πάντα θα λύνονται με διαπραγματεύσεις, με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι θα επιλαμβάνονται των διαφορών και ο ανταγωνισμός θα περιοριστεί στην οικονομία. Χιλιαστικές προσδοκίες. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και ένας συνδυασμός χαζομάρας, άγνοιας και αν θέλετε μιας ιδεολογίας, ότι δεν πρέπει να είμαστε καχύποπτοι για τίποτε. Βέβαια, το πρώτο και το μεγαλύτερο θύμα αυτής της χαζοχαρούμενης ιδεολογίας ήταν ο περίφημος Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει και τον εαυτό του και τους Ρώσους ότι οι καπιταλιστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ως θεά την ειρήνη. Εμείς είμαστε οι πολεμοχαρείς οι κομμουνιστές, με την έννοια ότι θέλουμε να επεκταθούμε ιδεολογικά και επομένως δημιουργούμε ανασφάλεια και σύγκρουση και συγκρούσεις στο εξωτερικό, πολιτικές ας πούμε, επαναστατικές τάσεις, σε αντίθεση με τους καπιταλιστές οι οποίοι θέλουν ειρηνικές αγορές, ανοιχτές αγορές, ανοιχτές θάλασσες, όλα να είναι ανοιχτά και τα πάντα για το εμπόριο. Μάλιστα. Και όλα να διευθετούνται ας πούμε οικονομικά. Είδαμε, δεν πρόλαβε να το πει αυτό, πέρα από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως, που κάποτε θα συνέβαινε και χωρίς τον Κορμπατσόφ βέβαια, αλλά αρχίσαν οι πόλεμοι στο Ιράκ και επανωτέ μια συνεχή πολεμική κατάσταση κατοχής. Περάσαμε σε μια περίοδο κατοχής του Ιράκ, όχι μόνο για χάρη των πετρελαίων. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ένα άλλον όροφο στο επικοδόμημα της γεωπολιτικής σκέψης του δυτικού κόσμου. Πρώτο βέβαια ο έλεγχος του πετρελαίου, των πηγών ενεργείας και της οικονομίας και των θαλασσών ως διάδρομη εμπορίου. Πέραν όπως από αυτό πρέπει να υπάρχουν και κάποια φυλάκια, γεωστρατηγικά φυλάκια σε κρίσιμα σημεία του κόσμου, ώστε να είναι δυνατόν ανα πάσα στιγμή η στρατιωτική επέμβαση, η οποία μετά ακτινοειδώς θα μπορεί να επεκταθεί. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε η Αμερική είχε ξεκινήσει ήδη από το 1991 τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, εντός εισαγωγικών να το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Δύση και στην Κίνα. Ήδη φαινότανε ότι η Κίνα θα ανερχόταν, θα ήταν ο επόμενος πόλος που θα αντικατιστούσε το αντίπαλον δέος της Σοβιετικής Ενώσεως και επομένως έπρεπε να υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και μετά και στο Αφγανιστάν, όχι μόνο για τα πετρέλαια, αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα κινέζικα σύνορα, ώστε να αισθάνονται οι Κινέζοι την αναπνοή των Αμερικανών. Αυτή είναι η πραγματικότητα γεωπολιτική. Και για ένα διάστημα ο Ατλαντικός παράγοντας, να το πω
έτσι γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο η Ουάσιγκτον, και το Λονδίνο και οι Άγγλοι συμμερίζονται, παίζουν ένα διπλό παιχνίδι. Οι Άγγλοι ανάμεσα στην Ευρώπη και στα ατλαντικά συμφέροντα, και βέβαια και κάποια άλλα συμφέροντα διεθνιστικά ανήκουν σε ένα τρίπολο, να το πούμε έτσι, συμφερόντων, δυτικών συμφερόντων, τα οποία θέλουν να ελέγχουν, να διατηρήσουν τον έλεγχο σε όλο το δυτικό κόσμο, όπως ήταν το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα του διπολισμού, και μετά να έρθουν σε μία αντιπαλότητα με τους αμφισβητείες του μονοπωλίου εξουσίας του δυτικού κόσμου. Δηλαδή τις ανερχόμενες δυνάμεις, που είναι βασικά η Κίνα και η Ινδία. Έτσι εξηγούνται και οι δολοφονίες, ο ξεκληρισμός της οικογένειας Γκάντι στην Ινδία, και ακόμα και η δολοφονία του Όλαφ Πάλμε μπορεί να εξηγηθεί με αυτό τη γέφυρα που είχαν δημιουργήσει ο Όλαφ Πάλμε με τον Γκάντι, το γιο της Ίντιρα, ακόμα και για εξοπλιστικά προγράμματα, ώστε η Ινδία να μην ελέγχεται από τη Δύση ούτε από τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή κάπου η Σουηδία ήθελε να παίξει παιχνίδι, ας πούμε μια δέσμευτη εξωτερική πολιτική, και αυτό το πλήρωσε Όλαφ Πάλμε. Τίποτε δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Μιλήσατε λοιπόν, θίξατε και ήθελα να το αναπτύξετε για την πολεμική κατά του ευρώ. Για να δούμε το νομισματικό σύστημα της Ευρώπης, στο οποίο υπάρχουμε και εμείς, ποια προβλήματα δημιουργεί. Στην αρχή ο Ατλαντικός παράγοντας ευνοούσε την σύγκληση της Ευρώπης σε μία ευρωπαϊκή οντότητα πέρα από το ΝΑΤΟ, υπό δύο όρους. Αυτή η οντότητα να μην αναπτυχθεί οικονομικά πάρα πολύ και ανταγωνιστεί τα αμερικανικά συμφέροντα, και δεύτερον να μην αποκτήσει ποτέ μα ποτέ πολιτική ενότητα. Μάλιστα. Αυτή ήταν οι δύο όροι. Από τον Ντεγκόλ και μετά, που φάνηκε η τάση η Ευρώπη να γίνει Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης εντελώς ανεξάρτητες από τον Ατλαντικό παράγοντα, ακόμα και με δικό του στρατό και με ευρωπαϊκό στρατό, τότε άρχισε ας πούμε, η αντίστροφη μέτρηση για το χάσμα συμφερόντων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες βασικά και στην Ευρώπη. Το ευρώ έγινε πράγματι ένα πανίσχυρο νόμισμα, έγινε με γερμανική φιλοδοξία να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στο δολάριο, να είναι και αποθεματικό νόμισμα, να μπορεί δηλαδή ο κάθε μεγιστάνες οπουδήποτε στον κόσμο, αν θέλει να εξασφαλίσει τις οικονομίες του, να τις επενδύει σε ευρώ αντί για δολάρια. Γιατί το δολάριο, όπως είναι γνωστόν, είναι μια φούσκα σε ένα μεγάλο ποσοστό. Κυμαίνεται αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον το 50% της ποσότητας των δολαρίων που διακινούνται σε όλο τον κόσμο, είναι φούσκα. Δηλαδή, αν όλοι πουλήσουν αυτά τα δολάρια, διαλύεται αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αυτά τα δολάρια δεν αντιστοιχούν στην παραγωγικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αντιστοιχούν στο γόητρο που έχει και στην αξιοπιστία, το λέμε τώρα έτσι, αξιοπιστία της αμερικανικής οικονομίας, ότι αυτή η οικονομία θα υπάρχει και θα μπορεί να είναι μια ισχυρή δύναμη για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό έχει μια οικονομική τιμή και ο άλλος επενδύει τις οικονομίες του σε αυτά, και είτε ως κράτος είτε ως οικονομικός παράγοντας. Επομένως λοιπόν, όταν το ευρώ άρχισε να αποτελεί σιγά σιγά μια εναλλακτική λύση στο δολάριο και να το ανταγωνίζεται, το Κουβέιτ παραδείγματος χάρη έμαθα τελευταία ότι επενδύει τώρα στο ευρώ. Βέβαια, επειδή οι Αμερικανοί έχουν ανοίξει μέτωπο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και έχουν δυνάμεις, έχουν βάσεις στο Κουβέιτ, δεν μπορούν να κηρύξουν και τον πόλεμο, να πούνε ότι επεκτείνουμε την επικράτεια της πολεμικής μας βάσης στο Κουβέιτ σε όλη την επικράτεια του Κουβέιτ και αλλάζουμε την κυβέρνηση. Κάπου, ας πούμε, η παντοδυναμία των Αμερικανών σε αυτό το χώρο έχει και τα όρια του, και σαν το ποντίκι ανάμεσα στα πόδια του ελέφαντα βρήκε ευκαιρία το Κουβέιτ να κάνει αυτή την αλλαγή. Ο Σαντάμ Χουσέιν, που λένε ότι ήθελε και αυτός να μετατρέψει τις οικονομίες του Ιράκ και όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου, του Ιρακινού πετρελαίου, να γίνονται σε ευρώ αντί σε δολάριο,
δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Βρήκε τον πελάτο. Και πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος πόλεμος κατά του Ιράκ. Μάλιστα. Πάντως, οπωσδήποτε, οπότε τώρα δεν μπορούν πια οι Αμερικανοί ή να τιμωρήσουν την Κίνα, γιατί έχει και αυτή κάποια αποθέματα, όχι μόνο έχει σε δολάρια βέβαια, εννοείται, έτσι. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις χωρίζουν τα αποθέματά τους σε τρία ή τέσσερα βασικά νομίσματα, δολάριο, ευρώ, γεν το ιαπωνικό και το δικό τους τέταρτο το τοπικό νόμισμα. Επομένως τώρα προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση στο ευρώ, να το διαλύσουν από μέσα. Και αυτό πληρώνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από πλευράς διεθνούς. Αυτό λοιπόν ενδιαφέρει, σας παρακαλώ, ναι, λίγο, ναι, ανάλυση περισσότερη. Ναι, ακριβώς, ότι ενώ βλέπουμε και το λένε, αρχίζουν ήδη να, ναι, το λένε, ότι και η Ισπανία έχει πρόβλημα, η Πορτογαλία πολύ περισσότερο, και η Ιταλία, η Ιρλανδία, και ενώ λένε ότι αυτές οι χώρες και ως ποσότητα οικονομίας, άλλο το η Ελλαδίτσα, ας πούμε, να αποτελεί μόνο ούτε το 2% του όγκου της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και άλλο η Ιταλία, η Ισπανία. Παρόλα αυτά μιλάνε κυρίως για Ελλάδα, και βασικά όλη η επίθεση πέφτει εδώ, διότι εδώ είναι ο αδύνατος κρίκος. Πρώτα πρέπει να σπάσει ο πρώτος κρίκος για να πάνε μετά στο δεύτερο. Επομένως, τώρα αρχίζουν και οι Ευρωπαίοι να το αντιλαμβάνονται, αφού βέβαια στη Γερμανία υπάρχουν διάφορες τάσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, κατά πόσον η Γερμανία θέλει να διασώσει το ευρώ, υπό ποιους όρους, και ποια είναι τα σχέδια της Γερμανίας για το μέλλον της Ευρώπης. Άλλο τεράστιο θέμα αυτό. Παίζονται τώρα, όλα παίζονται. Υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμα και μέσα σε αυτές τις μεγάλες χώρες, με τα παγιωμένα συμφέροντα που υποτίθεται ότι προγραμματίζουν, και πράγματι προγραμματίζουν για τα επόμενα 50 χρόνια. Οπωσδήποτε υπάρχουν διάφορες τάσεις, και αυτές οι τάσεις αρχίζουν να συγκρούονται και να εκδηλώνονται και μεταξύ τους. Δεν εφησυχάζει η Γερμανία, δεν ικανοποιείται ότι είναι η μηχανή, ατομηχανή που σύρει την Ευρώπη, δηλαδή βρίσκεται ακριβώς στην ηγεσία του ευρωπαϊκού χώρου. Έχει και άλλες φιλοδοξίες που πληρώνουμε πιθανόν, ναι, ακριβώς, εμείς. Ακριβώς. Είναι φιλοδοξία φαίνεται προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα είναι ανασφάλεια. Ναι. Όπως ακριβώς μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν μια επιθετική εξωτερική πολιτική, ακριβώς επειδή έχουν την ανασφάλεια του Ηρώδη, ο οποίος φοβάται ένα βρέφος το οποίο θα τον αμφισβητήσει έπειτα από 15-20 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο κάθε ηγεμόνας που θέλει να έχει το μονοπόλιο της εξουσίας φοβάται ακόμα και τη σκιά του, όπως λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, οι Αμερικανοί θέλουν να προλάβουν κάθε αντίπαλο που θα τους αμφισβητήσει την υπεροχή της πλανηταρχίας. Η Γερμανία έχει την ανασφάλεια να διατηρήσει τον εξαγωγικό χαρακτήρα της οικονομίας της και το πλεονέκτημα στην τεχνολογία. Το πρόβλημα με τη Γερμανία είναι ότι έχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή πουλάει τα προϊόντα της και οι σπράξεις της είναι πολύ μεγαλύτερες από τα τι πληρώνει για να εισάγει άλλα προϊόντα, κυρίως γεωργικά ή υπηρεσίες. Επομένως, από αυτής της πλευράς θέλει να διατηρήσει το πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών, και το ερώτημα είναι πού θα πρέπει να πουλάει τα προϊόντα της στα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια, ώστε να διατηρεί πάντα το πλεόνασμα αυτό του ισοζυγίου πληρωμών. Και φαίνεται ότι αναζητεί αγορές ακόμα και εκτός Ευρώπης. Σου λέει, όταν στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, αν οι Κινέζοι αρχίζουν να έχουν την πολυτέλεια να αγοράζουν δυτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να είναι προτιμότερη, ας πούμε, η κινέζικη αγορά με 100 εκατομμύρια έστω αγοραστές γερμανικών προϊόντων από ότι ο ευρωπαϊκός νότος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει ποτέ να εξελιχθεί τεχνολογικά ώστε να είναι έστω ο πρόθυμος αγοραστής των υψηλής τεχνολογίας γερμανικών προϊόντων. Οπότε και σε αυτό, δηλαδή όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο το ευρώ έγινε με τη φιλοσοφία ότι όλα τα κράτη, τουλάχιστον της Ευρωζώνης, θα έχουν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, θα έχουν πλεόνασμα ισοζυγίου πληρωμών,
Άρα θα έχουν πλεόνασμα εξαγωγών. Και αυτό το πλεόνασμα δεν μπορεί να γίνει πια με γεωργικά προϊόντα ή με οτιδήποτε, ας πούμε, έτσι, πράγματα που μπορεί να τα βρει κανείς φτηνότερα σήμερα οπουδήποτε στον κόσμο. Θα πρέπει να γίνεται με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα 10-20 χρόνια, αλλά από εκεί θα παιχθεί και το μέλλον της Ελλάδας και το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κομφούζιο, εμείς οι Έλληνες. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Έχουμε το παράδειγμα παραδείγματος χάρη του Ισραήλ. Θυμόμαστε ότι μέχρι το 60 τα πορτοκάλια της Γιάφας ήταν περιζήτητα, ζουμερά, πολύ ωραία. Είχαν και τη σφραγίδα πάνω, Γιάφα. Τα κιμπούτς παρήγαγαν τέτοια πορτοκάλια. Σήμερα κανείς Ισραηλίτης δεν ενδιαφέρεται πια για την παραγωγή πορτοκαλιών. Έχουν περάσει σε τεχνολογία υψηλής αποδόσεως, υψηλής ποιότητας και κάνουν ακόμα και συμπαραγωγές στην αεροπορική βιομηχανία με τους Αμερικανούς σε επίπεδο ακόμα και ανταγωνιστικό. Έχουν και την λεγόμενη βιομηχανική κατασκοπία, έχουν αποκαλυφθεί πολλές περιπτώσεις και αυτό είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου εννοείται, το πώς παίρνουν πατέντες, ας πούμε, από την αμερικανική βιομηχανία και υψηλή τεχνολογία και τα μεταφέρουν και τα αξιοποιούν στο χώρο του Ισραήλ. Επομένως, αυτό αξιοποίησαν λοιπόν το χρόνο οι Ισραηλίτες, διότι έχουν ανοιχτή πληγή βέβαια να διατηρούν ένα πολύ ακριβό στρατό, αλλά χρειάζονται και υψηλή τεχνολογία. Ο εξοπλισμός αυτού του στρατού γίνεται όλο και πιο ακριβώς, αλλά όλο και πιο ποιοτικός από πλευράς ποιότητας τεχνολογίας. Ενώ εμείς όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν αξιοποιήσαμε το χρόνο, αλλά μπορώ να πω ότι κατεβάσαμε το επίπεδό μας, κατεβάσαμε το διακόπτη και είπαμε τέρμα, από εδώ και πέρα οι μισοί θα ζουν στο δημόσιο, δημόσιοι υπάλληλοι, οι άλλοι μισοί από τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων. Άντε και ένα τρίτο, ας πούμε, από τον τουρισμό. Και νομίζαμε ότι είχαμε λύσει το πρόβλημα, αλλά είδαμε ότι η ανθρωπότητα ή, αν θέλετε, ο δυτικός πολιτισμός είναι ένας αγχώδης πολιτισμός, ζει συνέχεια με την ανηφόρα της αυξήσεως παραγωγής και ποσοτικά, αλλά ποιοτικά κυρίως, διότι αυτό το άγχος ποσοτικής παραγωγής το έχουν σήμερα όλες οι περιφέρειες της γης και παράγουν πολύ φτηνότερα προϊόντα. Άρα το άγχος σήμερα της Ευρώπης είναι η ποιοτική παραγωγή. Αυτό εμείς το άγχος δεν το θέλαμε να το αποδεχθούμε ως πραγματικότητα, αλλά θέλαμε να έχουμε το ψυγείο μας, την τηλεόραση, το αυτοκίνητό μας. Μετά περάσαμε στα high fidelity μηχανήματα, με στερεοφωνικά μέσα το κάθε νέος που έπαιρνε το πρώτο μισθό ή ακόμα και από το χαρτζιλίκι των γονέων του, να κάνει το δωμάτιό του στούντιο και να είναι στερεοφωνικά και να ακούγονται ήχοι από όλες τις μεριές του σύμπαντος. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος. Σύμφωνοι, ήθελα εδώ να ρωτήσω τώρα για να επανέλθουμε κάπως αυτό στη Γερμανία και στη σχέση μας μαζί της, διότι από ό,τι παρακολουθώ δεν είμαι ειδικός ή οικονομολόγος ή κοινωνιολόγος, αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω βλέπω ότι συνεχώς έχουμε απέναντί μας τη Γερμανία. Κάποτε είναι πνοϊκή, κάποτε είναι σκληρότερη κλπ. Ανάλογα και με τις απαιτήσεις της εσωτερικής γερμανικής πολιτικής. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να σας θέσει κανείς. Η Γερμανία, που εκπροσωπεί τον βορρά της Ευρώπης, η πρώτη δύναμη στον βορρά, χρειάζεται τον Νότο. Πώς βλέπει τις χώρες του Νότου και ειδικά την Ελλάδα? Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι ισχυρός, για να σε θέλει κοντά του, σημαίνει ότι έχεις δυνατότητα να του προσφέρεις ίσως και περισσότερα από όσα απαιτεί, από όσα ζητά από σένα. Πληρούμε κάποιες τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να είμαστε αναγκαίοι ή στην γερμανική Μάλιστα, πολιτική? Μάλιστα, πατέρα Γιώργη, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Βέβαια θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την Γερμανία μέχρι την εποχή του Willy Brandt, δηλαδή της πρώτης γενιάς των πολιτικών της μεταπολεμικής Ευρώπης,
Ήταν ο Ντεγκόλ, ο Αντενάουερ, μετά ο Βίλι Μπραντ, ο Χέλμουντ Σμιτ, υπέροχος πολιτικός, ο Ζισκάρ Ντεστέν, αντίστοιχα στη Γαλλία. Αυτή η πολιτική είχαν ζήσει και ο Μιτεράν ακόμα, και ο Μιτεράν ήταν και λίγο σαλτιμπάγκος. Είχαν ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν ξεκινήσει πράγματι με πίστη την ανοικοδόμηση μιας ειρηνικής νέας Ευρώπης, η οποία θα ήταν πλέον συγκλίνουσα και όχι αποκλίνουσα ή σε συνεχή τριβή μεταξύ της, μεταξύ των κρατών, ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή η εποχή δυστυχώς έληξε. Η Άγγελα Μέρκελ προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία, είναι, ας πούμε, από πολιτικής πλευράς μια καταπιεσμένη προσωπικότητα, μεγάλωσε παιδί χωρίς μπανάνες, και αυτό δημιουργούσε μεγάλο κόμπλεξ τότε στα παιδιά της Ανατολικής Γερμανίας, όπου ήξεραν ότι στον παράδεισο της Δύσης... Ήξεραν το βιωτικό επίπεδο και της άλλης Γερμανίας. Θυμάστε όταν είμαστε εκεί. Ακριβώς. Ακόμη και οι δυτικοί απαξιούσαν τελείως να μιλήσουν για την Ανατολική Γερμανία σαν να ήταν ανύπαρκτος χώρος, έστω κι αν ήταν Γερμανία εδαφικά. Και όταν ήθελα να μιλήσω λέγανε «Da drüben». Εκεί κάτω. Ούτε καν έλεγαν Γερμανία ή Ανατολική Γερμανία. Δεν την ήθελαν να την αναγνωρίσουν ως ανεξάρτητο κράτος. Αυτό το έζησα πολύ συχνά σε συζητήσεις με Γερμανούς κλπ. Και κατάλαβα αμέσως το χάος που υπήρχε μαζί τους. Έξαφνα έρχεται η Ανατολική Γερμανία με τις ιστορικές εξελίξεις και επιδίωξαν οι Ανατολικογερμανοί να καλύψουν αυτό το χάος και να επανενωθούν ουσιαστικά με την Γερμανία. Αυτό το σύμπλεγμα νομίζω, κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση, μεταφέρει και η κυρία Μέρκελ. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε δεν βλέπει την Ευρώπη ως επίτευγμα ειρήνης και ως εξηλαίωση της, και της Γερμανίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σου λέει, εμείς στην Ανατολική Γερμανία εξηλαιωθήκαμε στερούμενοι για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια, τον παράδεισο, το δυτικό παράδεισο, ως υποτελής δοθήκαμε ως αποζημίωση, να το πούμε έτσι, στην Σοβιετική Ένωση για τη συμμετοχή της στον πόλεμο. Επομένως δεν έχουμε καμία άλλη υποχρέωση ηθική απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απέναντίας η Δυτική Ευρώπη που έζησε σε ειρήνη και ευημερία όλα αυτά τα χρόνια, εμάς μας είχε ακριβώς αγνοήσει και μας θεωρούσε τριτοκοσμικούς. Τώρα το θέμα είναι, από εδώ και πέρα, με την νέα αυτή γεωπολιτική πραγματικότητα, εάν η Γερμανία θα παραμείνει η ατμομηχανή, αλλά μέσα στην Ευρώπη, τότε μια άλλη διαφορά είναι ότι η Γερμανία έχει την ανασφάλεια ότι δεν την εμπιστευόταν πολιτικά και γεωπολιτικά. Είχε το στίγμα του ναζισμού. Μέχρι πριν από 20 χρόνια ακόμα και διεθνώς, ας πούμε, οι γενιές και των Γερμανών είχαν ενοχές ακόμα για αυτή την περίοδο. Μετά όμως πέρασε αυτή η ανασφάλεια και δημιουργείται μια άλλη ανασφάλεια, πώς θα διατηρήσουμε ως ενωμένη πλέον Γερμανία την ευημερία την οποία έχουμε κατακτήσει. Δηλαδή σκέπτονται πλέον με όρους ρεβασιστικούς, να το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε μια σύγκληση ανάμεσα σε, αν θέλετε, εθνικιστικές τάσεις Δυτικής Γερμανίας με κομπλεξικές τάσεις της Ανατολικής Γερμανίας, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν, να μην χάσουν την ευημερία που έχει αυτή τη στιγμή που απολαμβάνει η Γερμανία ως σύνολο και να διατηρήσουν το πρότυπο της μεγάλης δύναμης της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου μια αφελή ίσως ερώτηση. Η κυρία Μέρκελ, όσο μπορείτε να εκτιμήσετε, σκέπτεται γερμανικά ή ανατολικογερμανικά σήμερα? Διατηρεί δηλαδή κάποια έτσι έννοια μέσα της αντιθέσεως ή έχει πλήρως προσαρμοστεί στο γερμανικό μοντέλο ζωής και στις γερμανικές φιλοδοξίες? Σήμερα αυτό που θα λέγαμε γερμανική σκέψη έχει τρία πρότυπα. Το ένα είναι το ανατολικογερμανικό ως καταπιεσμένο που θέλει να απολαύσει την απελευθέρωσή του και την ευημερία που απολάβανε ο δυτικός άνθρωπος. Το άλλο, το γερμανικό, είναι το εθνικιστικό, το οποίο πάει μέχρι τον αυτοκράτορα, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γερμανικός υπεριαλισμός,
και φτάνει μέχρι και τον ναζισμό και το ρατσισμό η ακόμα. Η κυρία Μέρκελ συμπράττει με αυτά, με αυτή κυρίως. Συμπράττει στο οικονομικό συμφέρον. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και η τρίτη τάση γερμανική αυτή της μεταπολεμικής περίοδου, των ιδρυτών δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας, ναι, και των συνιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που ήταν αυτά τα μεγάλα ονόματα που είπαμε, Αντενάουερ, Βίλι Μπραντ και Χέλμουτ Σμιτ, αυτή η τάση δυστυχώς αρχίζει να εκλείπει στη Γερμανία. Και αυτό θα είναι τραγικό, πρώτα για όλη την Ευρώπη και μπορεί να είναι και για την Γερμανία. Τώρα μπορεί για κάποιο διάστημα η Γερμανία να πουλήσει την Ευρώπη, δηλαδή να αφήσει να διαλυθεί η Ευρώπη και το ευρώ και να τη χειροκροτήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια και η Ρωσία από την άλλη. Αλλά εάν αυτό μακροπρόθεσμα θα είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί πώς θα την υπολογίσουν μετά, όταν θα την υπολογίσουν μόνο ως χώρα παραγωγής μηχανών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Αυτό δεν νομίζω να φτάνει. Πιστεύω ότι πέφτουν έξω αυτοί οι Ανατολικογερμανοί, οι οποίοι έχουν το κόμπλεξ του στερημένου και έχουν αποθεώσει όχι μόνο την μπανάνα, αλλά και την υψηλή τεχνολογία, γιατί σε αυτό κέρδισε βασικά όλη η Δύση. Αν κέρδισε τον πόλεμο, τον πόλεμο συγκρίσεως με το Ανατολικό Μπλοκ, ήταν ακριβώς η υψηλή τεχνολογία. Μάλιστα. Εκεί έχασε τον πόλεμο το Σοβιετικό καθεστώς. Είχε μείνει πίσω. Δεν άκουγε τα μηνύματα των καιρών, ότι από το 70 και μετά όλες οι δυτικές οικονομίες χρησιμοποιούν υπολογιστές, ενώ αυτοί είχαν τον άβακα και τη γραφομηχανή, το πληκτρολόγιο, ήταν λέει 30 χρόνια πίσω. Τα είχα ζήσει τότε με τα συνέδρια που γίναμε στην Σοβιετική Ένωση, στα καταστήματα που ψωνίζαμε. Η ταμεία, βέβαια, μια εκπληκτική ταχύτητα, έκανε τους λογαριασμούς με τον άβακα, με τον αριθμητήριο αυτό που λέγαμε. Ναι, με ναι, τις ναι. μπίλες, τα κατά. Αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια σύγχρονη οικονομία. Το, βέβαια, το ερώτημα είναι πως φτάσανε να εξαπολύουν πυράβλους και μάλιστα μεγάλους βεληνικούς στο διάστημα. Είχαν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την μηχανική. Στη μηχανική πράγματι είχαν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ή ρίξανε το βάρος σε αυτή την περιοχή για λόγους εντυπωσιασμού. Μην ξεχνάμε και τον αθλητισμό. Ναι, αλλά χωρίς τον αθλητισμό ούτως ή άλλως, αλλά χωρίς όμως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να πατήσουν στη σελήνη. Εάν οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι πράγματι προηγήθηκαν οι Αμερικανοί, προηγήθηκαν διότι είχαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ίσως στα τελευταία λεπτά που μας μένουν χρειάζεται να το δείξουμε. Τώρα γίνεται πολύς λόγος για το ευρώ. Εάν έπρεπε να είμαστε στη ζώνη του ευρώ, εάν δεν έπρεπε, άλλοι λέγουν να ξαναγυρίσουμε στη δραχμή. Αυτή την προβληματική πώς την αντιμετωπίζετε εσείς? Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή. Τώρα έχει γίνει δύσκολη. Μέχρι προχθές λέγαμε, μα τι λέτε τώρα, ας πούμε, δεν είμαστε στο ευρώ. Θα είμαστε κάποιοι καταριώνται τα πρόσωπα, τους ηγέτες που μας έμπασαν στο ευρώ. Γιατί έγινε αυτή η ένταξή μας στη ζώνη του ευρώ? Ωφέλησε, έβλαψε, ως πρωτοβουλία, ναι, οφείλεται στη φιλοδοξία κάποιον ή και σε αναμονή μελλοντικού κέρδους, εντάξει. Ναι. Όλα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, κάνετε μια ανάλυση σε αυτό, ναι, το θέμα, ειδικότερο σε μου τουλάχιστον. Υπήρχε μια τάση εξελίξεως, οικονομικής εξελίξεως της Ελλάδας, ναι, που έλεγε ότι κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια θα είμαστε καλύτερα. Ειδικά από το 1995 και μετά, που άρχισε να υποχωρεί εντελώς η πρώτη φάση της μεταπολιτεύσεως, δηλαδή να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα, σταθεροποίηση, ναι, του διπολικού συστήματος, στα δύο κόμματα εξουσίας. Αυτό το σενάριο το είχαν παίξει απόλυτα και αποκλειστικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1974 και μετά, και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και δεν το ξεπεράσαμε το διπολικό σύστημα. Δεν το ξεπεράσαμε, αλλά επειδή δεν παγιώθηκε η επόμενη φάση που ξεκίνησε μεν ως φιλοδοξία η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να φτάσει τις ευρωπαϊκές χώρες σε επίπεδο αναπτύξεως, το ξεκίνησε μεν ως σημείο της αυτό το σενάριο, αλλά πάνω στην άμμο. Ό,τι χτίστηκε ήταν πράγματι ένας καραγκιός μπερντές πάνω στην άμμο, χωρίς καθόλου υποδομή και μπορώ να πω και μια κουτοπονηρία, και είναι πράγματι λυπηρό, διότι ενώ το έπαιζε Ευρωπαίος κατά τα άλλα και μάλιστα είχε την προσωπική φιλοδοξία να καταλήξει να είναι
να ήταν σήμερα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση του Μπαρόζο, και αυτό το υποστήριζαν και οι Γερμανοί, επειδή ήταν και φιλογερμανός. Και γερμανομαθής και γερμανοτραφής. Ακριβώς. Ναι. Και ο αδελφός του να είναι καλά, ηγετική θέση ο αδελφός στην του, ασφάλεια, στο σύστημα ασφαλείας της Γερμανίας. Θεωρείται μεγάλος επιστήμονας της πληροφορικής, στην συνδυασμό νομικής επιστήμης και πληροφορικής στη Γερμανία, και ήταν και μάλιστα μια από τις αφανείς πολιτικές προσωπικότητες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία. Αλήθεια, σήμερα, μια παρεμβαλλωμένη ερώτηση, σήμερα έχει τέτοια, κάποια δύναμη τέτοια ο κύριος Σιμίτης, και το λέω με εκτίμηση αυτό, στη σχέση μας με τη Γερμανία, μπορεί να επηρεάσει καθόλου ή άλλαξαν τελείως οι συνθήκες? Τώρα πια είναι καμένο χαρτί, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε πλέον, γιατί έδειξε ότι δεν πολιτεύθηκε σωστά. Δεν έκτισε πάνω σε γερές βάσεις, ενώ ο Βλάχος ο Καραμαλής, ο γέρος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Βλάχος ξεβλάχος, πήγε στο Παρίσι γέρος και μιλούσε τα γαλλικά πράγματα, ήταν μια... να γελάς δηλαδή ο τρόπος που μιλούσε τα γαλλικά, αλλά όμως ό,τι έβαζε, μια πετρούλα να πάει στη σωστή βάση ώστε η επόμενη πετρούλα να πάει πάνω στην πρώτη. Είχε και έτσι αυτή να χτιστεί τη μεθοδικότητα. Ακριβώς. Ήταν πολιτικός γεννημένο. Ναι, μπορεί να συμφωνούσε κανείς ή να διαφωνούσε. Λοιπόν, ας επανέλθουμε έτσι με το ευρώ. Λοιπόν. Οπότε δεν ξέρουμε εάν θα μας βγει τελικά σε καλό. Εξαρτάται αν θα αντέξουμε τώρα την κρίση αυτή. Αλλά να πούμε αν έπρεπε να μπούμε πρώτα στο ευρώ. Τι θα κερδίζαμε αν δεν μπαίναμε ή τι θα χάναμε? Θα χάναμε την όθηση της αναπτύξεως, θα χάναμε το τρένο, να το πούμε έτσι. Και πράγματι ήταν ένα τρένο που είχε ταχύτητα. Είχε ταχύτητα και οπωσδήποτε ανέβαζε. Τώρα βλέπουμε ότι το τρένο αυτό έχει καθίσει και στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ανεβαίνει, δεν τρέχει με την ταχύτητα που είχε παλιά. Συγγνώμη, θα σας διακόψω, επειδή εγώ δεν έχω κινητό. Γι' αυτό το λόγο δεν λέγω στους συνομιλητάς μου, ακυρώστε το κινητό σας. Επειδή κάποιος επιμένει, ζωντανή εκπομπή είναι αλίμονο. Σας παρακαλώ, λοιπόν, συνεχίστε. Το ξεχάσω και εγώ. Και εγώ το ξεχνάω, γιατί δεν έχω, δεν χρησιμοποιώ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τότε φαινόταν ως πλεονέκτημα. Πρέπει να δούμε, άλλο γίνεται κανείς σοφός ανάλογα με τις εξελίξεις. Τότε και εγώ θα έλεγα ναι, οπωσδήποτε να αναλάβουμε το ρίσκο. Να αναλάβουμε το ρίσκο και με πίεση. Και ο Καραμαλής ο ίδιος, ο γέρος, όταν μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει: σας ρίχνω στα βαθιά νερά για να κολυμπήσετε. Το είχε πάρει απόφαση ο γέρος ο Καραμαλής, ότι με τις δικές μας τις δυνάμεις και με όλη αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Ελλάδας, θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε με τις δικές μας τις δυνάμεις στην Ευρώπη. Επομένως, σου λέει, θα αναγκαστείτε. Ας πνιγούν κάποιοι θα σωθούν μέχρι που να μάθετε κολύμπη. Ναι. Και ας είμαστε το τελευταίο βαγόνι αυτού του σειρμού. Ο Καποδίστριας βέβαια δεν ενεργούσε έτσι. Είχε πει στο Lions, όταν του είπε να δώσει στο παιδί το ξηράφι για να μάθει να ξυρίζεται, στο νεαρό έφηβο τη χώρα δηλαδή, τότε είπε όχι, πρώτα θα του πιάσω το χέρι και θα το μάθω να ξυρίζεται. Άλλη λογική του Καποδίστρια. Εδώ ήταν, σας ρίχνω στη θάλασσα και κολυμπήστε. Δεν κατηγορώ, αλλά θέλω να πω μια άλλη νοοτροπία, η οποία οδήγησε και στις φθορές τις οποίες έχουμε. Ναι, αλλά 180 χρόνια τώρα δεν μάθαμε να ξυριζόμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε είχε απογοητευτεί ο Καραμαλής σε αυτό το θέμα, ότι όσοι καποδρύσεις και να έρθουν, ή θα τους σκοτώνουμε, ή δεν θα μαθαίνουμε να ξυριζόμαστε. Λοιπόν, οπότε έγινε ό,τι έγινε. Τώρα επειδή το είπατε, αν μας άφηναν τον Καποδίστρια και δεν τον σκότωναν εκείνοι που τον σκότωσαν με τα χέρια των Μαυροβιχαλαίων, ίσως δεν θα χρειαζόμαστε τόσους πολλούς Καποδίστριες. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα μια άλλη φορά. Πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω λοιπόν να καταλήξουμε κάπου. Ναι. Μπήκαμε αναγκαστικά στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Σήμερα τι γίνεται? Είναι εύκολο, γιατί ακούγονται τόσες κουβέντες και μάλιστα στις συζητήσεις στην τηλεόραση, ότι να φύγουμε. Έλα, φεύγουμε. Πού θα πάμε και τι θα γίνει? Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε. Τώρα, μόνο πάλι αναγκαστικά, αν δηλαδή είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί δεν έχει χρεοκοπήσει εσωτερικά? Έχει χρεοκοπήσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εξωτερικά, μάλλον, αφού δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα χρέη μας, δεν είναι χρεοκοπή αυτό? Δεν καταλαβαίνω αυτό που λένε, ακόμη δεν χρεοκοπήσαμε. Όταν λέμε ότι είμαστε. Σωστό.
Το πανί με πανί. Η απορία θα μας λυθεί σε 5 χρόνια. Τότε θα καταλάβουμε. Τότε θα ξέρουμε πραγματικά εάν χρεοκοπήσαμε οριστικά ή όχι. Τώρα ακόμα μπορούμε να παίρνουμε δάνεια, θα μας δίνουν δάνεια, οπότε μέσα σε 5 χρόνια θα πρέπει να φανεί. Μπορούμε σε προβλεπτό χρονικό διάστημα να αποπληρώσουμε τα δάνεια αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και τι θα γίνει αν φύγουμε από το ευρώ. Θα αναπτυχθούν οι δυνατότητές μας, θα προκύψουν νέες δυνατότητες. Πώς το βλέπετε? Θα γίνει. Πού θα πάμε? Προς τι απελευσόμεθα που έλεγαν και οι Απόστολοι. Ναι, ναι. Τότε οπωσδήποτε θα πέσουμε στο υπόγειο, εννοείται. Μετά θα μας φαίνεται ουρανοξύστης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε Ένωση. Στη ζώνη του δολαρίου, θα πάμε στη ζώνη, ξέρω εγώ, του γεν. Όχι. Θα αποκτήσουμε τη δραχμή πάλι, η οποία θα έχει κάποιες ισοτιμίες υποχρεωτικά σχεδόν προς τα άλλα διεθνή νομίσματα. Θα αναπτυχθεί το εμπόριό μας, η κίνηση αυτή, η εμπορική, αν επιστρέψουμε στη δαπνή, στη δραχμή. Κάτι θα αναπτυχθεί και τώρα και στο διάστημα αυτό κάτι θα αναπτυχθεί. Ό,τι έχει απομείνει και ό,τι μπορεί να λειτουργήσει, εννοείται χωρίς μεγάλα δάνεια, γιατί δεν υπάρχουν και αυτά τα περιθώρια. Οπωσδήποτε το υγιές τμήμα της οικονομίας, και αν γίνουν και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, αυτό μπορεί να βοηθήσει να μην κλείσει το μαγαζί τελείως. Θα προσελκύσουμε επενδυτές, επενδύσεις, εάν επιστρέψουμε στην δραχμή, πώς το βλέπετε? Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και δεν εξαρτάται πρώτα απ' όλα. Όσον αφορά, είναι και θέμα εσωτερικής, είπαμε, χρεοκοπίας. Το οικονομικό σύστημα, η οικονομία ουσιαστικά, είναι και αυτό το θύμα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και θύμα. Αυτό που είναι η αιτία είναι ο προγραμματισμός, το πλαίσιο προγραμματισμού της οικονομίας, που δεν είχε ποτέ στρατηγική και ούτε απέκτησε ποτέ, τουλάχιστον τη μεταπολίτευση και μετά. Ο Καραμαλής ο Γέρος είχε μια στρατηγική όσον αφορά την ενέργεια. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε, ας πούμε, και πράγματι ήταν μεγάλη ευκαιρία, ο ΤΕ, αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή εξηλεκτρισμός και κάποια σύγχρονα βασικά μέσα να υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό πράγματι ήταν ένα σχέδιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπήρξε ουδέν άλλο αναπτυξιακό σχέδιο στην Ελλάδα. Οπότε, αν δεν αποκτήσουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο εξαρτάται από την υπευθυνότητα του πολιτικού συστήματος και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της χώρας, οπότε βλέπουμε ότι ο καρκίνος, δηλαδή η πηγή του κακού μέσα στο σώμα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, το άρρωστο όργανο είναι το πολιτικό μας σύστημα. Η οικονομική κρίση είναι ένα σύμπτωμα αυτής της αρρώστιας. Μάλιστα. Εάν μπορέσουμε να θεραπεύσουμε, να γίνει μια μεταμόσχευση, πρέπει κάποιοι να βρούμε κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσουμε ένα όργανο που λέγεται πολιτικό σύστημα, που είναι η καρδιά μιας χώρας. Εάν δεν αποκτήσουμε μια νέα καρδιά, με bypass, μεταμόσχευση καρδίας, πώς θα γίνει? Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αποκτήσουμε μια καρδιά που να λειτουργεί σωστά. Διαφορετικά δεν έχει μέλλον κανένα και σε τίποτε αυτή η χώρα. Αυτό θα γίνει με θαύμα ή υπάρχουν δυνατότητες ενδοϊστορικές, ενδοκοσμικές για να το πραγματοποιήσουμε? Και το λέω σοβαρά, που το περιμένουμε να πέσει εξ ουρανού. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι από το λαό εξαρτάται. Από το πολιτικό σύστημα το ίδιο μόνο με πίεση. Βλέπουμε τώρα, γίνεται συζήτηση για τη μείωση των βουλευτών, που είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Μα με τους παλαιούς ασκούς δεν μπορεί να γίνει ίνων νέων σε παλαιούς ασκούς, επομένως. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Δείχνει ότι ευαισθητοποιείται ή, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα το ίδιο, ότι είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσεως. Λοιπόν, οπότε οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό, να περιοριστεί ο αριθμός των βουλευτών σε πρώτη φάση στους 200 και μετά με τροποποίηση του συντάγματος σε 150. Και επίσης, όσον αφορά όλη νομοθεσία για τα προνόμια των βουλευτών, ασυλία, συντάξεις, όλα τα οικονομικά προνόμια. Δηλαδή, αυτοί ζουν σαν βεζίριδες σε μια κατεκτημένη χώρα. Έτσι μας βλέπουν τελικά. Σύμφωνοι, επειδή ένα λεπτό έχουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν είναι τελευταίο. Ότι βλέπουμε ότι τα βάρη σήμερα πέφτουν όλα στους μισθοσυντήρητους, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα, με όσα επιβάλλουν στην πλάτη ημών των ζώντων από τη σύνταξή μας, από το μισθό μας, θα μπορέσουμε τελικά να ανταποκριθούμε στο μεγάλο αυτό χρέος που έχουμε? Δηλαδή, θα καλύψουμε όλο τον οικονομικό χώρο της Ελλάδος, της σημερινής Ελλάδος, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι?
Ακριβώς εκεί πέφτει είναι το βάρος. Είναι απλώς ένα εμβάλωμα. Είναι για να βγάλουμε τα 3 χρόνια το πολύ. Με αυτό το σύστημα μόνο 3 χρόνια βγάζουμε το πολύ. Πράγματι είναι το μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει από τον 3ο χρόνο μέχρι τον 5ο και μετά τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Έχω λοιπόν την αίσθηση, κύριε Φιλιππίδη, ότι περάσαμε από την κατάσταση του προτεκτοράτου ή στην εσωτερική κατοχή πλέον. Βεβαίως, ακριβώς. Με εξωτερικές δυνάμεις βέβαια που είμαστε υποκατοχή. Αλλά γιατί όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις άλλων για μας. Αλλά με κατάρρευση των τυχών. Έτσι. Εμείς οι ίδιοι χτίσαμε τα σπίτια μας, παίρνοντας τις πέτρες από το τείχος που προστάτευε αυτή τη χώρα. Μας μάθανε να ζούμε έτσι, φτάσαμε σε αυτές τις τεράστιες απαιτήσεις που δεν μπορούμε τώρα εύκολα να τις περιστήλουμε και συνεχώς λοιπόν τρώμε τη σάρκα μας, πίνουμε ακριβώς, το αίμα μας. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό ο Θεός να βάλει το χέρι του και εδώ μιλώ και όχι ως θεολόγος και ως κληρικός, ως Έλληνας. Ακριβώς, ο Θεός ακριβώς. Να βάλει το χέρι του να σοφρονιστούμε γιατί διαφορετικά δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε καλά. Και να γίνουμε δύναμη πίεσης ο λαός προς το πολιτικό σύστημα, ώστε να γίνουν οι καλύτερες αλλαγές στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Το μόνο που προέκυψε και νομίζω είναι το καλύτερο είναι ότι κατάλαβαν οι περισσότεροι των πολιτικών ότι όπως είναι δεν τους έχουμε ανάγκη και ότι δυστυχώς θα προχωρήσουμε σε χειρότερα πράγματα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα κάνοντας αναλογική μελέτη της ιστορίας, κρίσιμων στιγμών της ιστορίας και της δικής μας και της ευρωπαϊκής και εύχομαι ο Θεός να δώσει σύνεση για να μην φτάσουμε στα χειρότερα. Όχι με βία, γιατί δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Μα δεν είμαι υπέρ της βίας, δυστυχώς όμως τα πράγματα... Πρέπει να το εξηγήσουμε για τους ακροατές μας αυτό, ότι δεν είναι μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα η βία. Πρέπει να κάνουμε πολιτικές διαδηλώσεις με πολιτικά αιτήματα. Σωστό. 1, 2, 3, 4. Τα ζητάμε αυτά να γίνουν μέσα σε 1 μήνα, σε 6 μήνες. Υπάρχει όμως η πρόκληση, η οποία η αντίδραση που δημιουργεί δράση, άρα ας προσέξουν και οι πολιτικοί, ο πολιτικός κόσμος, με πλήρη ειλικρίνεια και έτοιμοι να δεχθούν τις συνέπειες των πράξεών τους ορισμένοι, αν δεν φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, η οποία προκαλεί τις συνειδήσεις και από εκεί και πέρα οι ενέργειες είναι ανεξέλεγκτες. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Οι ενέργειες και αντιδράσεις πρέπει να είναι ελεγχόμενες, αλλά από τον ίδιο το λαό. Θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση, γιατί η ώρα πέρασε και ζητώ συγγνώμη από την σκηνοθεσία. Είναι τεράστιο το θέμα και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάματε. Ομολογώ ότι και εγώ προσωπικά πολύ ωφελήθηκα, διότι δεν ασχολούμαι κάθε μέρα με τέτοια θέματα, ούτε είναι ειδικότητα. Ευχαριστώ και εγώ για όπως να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς τηλεθεατές που μας έκαναν στην τροφιά απόψε και πιστεύω ότι θα ικανοποιηθήκατε κι εσείς από την εύστοχη ανάλυση του εκλεκτού συναδέλφου και φίλου του κυρίου Ηλία Φιλιππίδη. Χαίρετε.